πολύ. Να πάψω θέλω, γι' αυτό θα πιο πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύε σταυρό, πια ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό. Νύχτα πάρτι τη σκέφτομαι ξανά. Το χτες και με πονά. Νύχτα ρίξε με μπροστά της για χορό. Για αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγχωρώ. Νύχτα πάρτι τη σκέφτω. Κάνει πάρτι το χτες και με πονά. Νύχτα ρίξε με μπροστά της για χορό. Για αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγκινώ. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε συμπαθώ και χαίρομαι που κάθε φορά το απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Χαίρομαι που κάθε φορά που βρίσκεις επάνω σε αυτή τη σκηνή αισθάνεσαι σαν να είσαι στο σπίτι σου. Αλλά έχεις ακούσει ποτέ όταν φύγεις από εδώ, μέσα στην εβδομάδα που μας περνάει κάθε φορά, έχεις ακούσει ποτέ σε κάποιο βίντεο τον εαυτό σου μετά να τραγουδάει? Το αποψινό σοου, τις προηγούμενες φορές. Ηρεμήστε λίγο να ακούει τι του λέω, σας παρακαλώ. Ναι. Το έχεις ακούσει. Έχεις ακούσει, για παράδειγμα, πιάνομαι τώρα τυχαία και όχι τυχαία, από το Σταύρο που είπες εσύ προηγουμένως, έτσι, για το Σταύρο. Έχεις ακούσει το Σταύρο? Ναι. Και λες ότι ο Σταύρος έπρεπε να είναι έξω από αυτό το παιχνίδι, ρε Δημητρή? Καταρχήν, όταν μίλησα, είπα ότι βγάζω τον εαυτό μου έξω. Και δεύτερον, είπα ότι λατρεύω τη φωνή του Σταύρου. Ο Σταύρος είναι ο λόσωστος, παιδί μου, είναι μουσικάρα. Δεν έχετε καμία σχέση με αυτό. Λυπάμαι που σου το λέω. Λυπάμαι που σας βάζω κι εγώ σε αυτή την κόντρα. Τώρα που σας βάλαν όλοι. Λάθος είναι αυτό, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με άλλο τρόπο για να το καταλάβεις. Δημήτρη. Η αδερφή μου είναι. Η αδερφή σου είναι. Οικογενειακές υποθέσεις σήμερα στο X Factor. Χριστούγεννα. Ναι. Πλησιάζοντας Χριστούγεννα. Πώς λένε? Σοφία μας. Μπράβο, κορίτσι μου. Κατέρινα. Όλες τις προηγούμενες φορές, αρκετά και την προηγούμενη, προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να σου πω πράγματα ουδέτερα ή συμπαθητικά,
Γιατί μου είσαι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί και πολύ αγαπητό και με κάνεις και αισθάνομαι πολύ όμορφα. Σήμερα δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να σου πω τίποτα. Είδα έναν άλλον άνθρωπο και ανατρίχιασα. Και εγώ ανατρίχιασα το φάλσο, παιδιά. Αλλά δυστυχώς δεν ακούμε το ίδιο, κακάκι μου. Δεν ακούω τι λες, Γιώργο μου. Λέω και εγώ ανατρίχιασα, αλλά από το φάλσο. Εντάξει. Αλλά δεν ακούμε με τον ίδιο τρόπο. Τι να κάνεις. Εντάξει, κρίνεις με τη φάτσα και εγώ κρίνω με το λαιμό, τι να κάνουμε. Ναι. Κατέρινας, έχεις. Δεν έχω τελείωσες. Να πω, τέλειωσα και είπα να τρίχιασα. Γιώργο Θεοφάνους. Τελείωσα εγώ, πώς θα να πω, φτάνει. Κοίτα, η δυσκολία με τον Δημήτρη είναι, βλέπεις ένα παιδί εδώ, πολύ σεμνός και σιγά σιγά εξελίσσεται. Και νομίζω αυτή η διαδικασία εξελίσσεται, συγγνώμη. Και νομίζω το X-Factor σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σκληρό. Γιατί είναι κάτι τέτοιο που βλέπω στα μάτια του Δημήτρη, στο πρόσωπό του, ότι μιλάμε και σαν να πληγαίνεται ο ίδιος, να του πονάει όλο αυτό, να πληγώνεται ο ίδιος από αυτό που ακούει. Σαν να περνάς δύσκολα, εντάξει, εδώ μέσα μερικές φορές, γιατί και η δική μας μισθούς είναι πολύ σκληρή. Απ' την άλλη δεν μπορώ εγώ να αφήσω αυτό, γιατί σε βλέπω και βλέπω ότι θα έχεις μια εξέλιξη δική σου. Ποια είναι η σκληρή σιγά κριτική, σιγά. Εντάξει, όταν πότε λέμε... έκανε κανείς σκληρή κριτική στο Δημήτρη ποτέ από εσάς τους τρεις? Όχι, βλέπω ένα παιδί. Όχι, απάντησέ μου, γιατί εγώ ναι, έχω κάνει. Εσύ. Ναι. Α, χαίρομαι. Okay, έχω εντάξει. Κάνει. Okay. Απ' την άλλη Δημήτρη, σήμερα δεν ήσουν καλός. Για μένα ήταν. Η ερμηνεία ήταν σε ένα φάσμα το ίδιο εκεί. Ο Μιχάλης ξεφεύγει, το κάνει αλλιώς. Περίμενα την έκραξη, περίμενα τη στιγμή. Αυτή τη γλύκα, το ένα το άλλο, ήταν just okay. Just okay. Ευχαριστώ πολύ. Την εξέλιξή σου θα την έχεις, όμως δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Εδώ στο X. Να σου πω κάτι, Σάκη μου, συγγνώμη, τώρα αναγκαστικά θα κάνω το ίδιο. Παιδιά, ησυχάστε λίγο, ακούτε και λίγο αυτά που λέμε. Μπορεί να μάθετε και κάτι από αυτά που λέμε. Λοιπόν, το βρίσκω πάρα πολύ άδικο και πάλι θα κάνω το ίδιο πράγμα που κάναμε πριν και ας με κατηγορήσεις, Σάκη μου, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ άδικο να είμαστε τόσο αυστηροί με την Ήβη που ήταν εξαιρετικά φωνητικά ήταν άψογη. Ωραία, είναι δικαίωμά σας αυτό. Εγώ το λέω σαν μουσικός, παιδιά. Και να αντιμετωπίζουμε τον Δημήτρη που είναι ακριβώς με την ίδια ηλικία, με άλλο τρόπο. Θεωρώ ότι εθελοτυφλούμε. Εγώ θεωρώ ότι εθελοτυφλούμε και το λέω σαν μουσικός. Δεν πρωτοπώ αλλιώς. Αν είστε άδικοι ή εθελοτυφλείτε, είναι δικό σας λάθος, Γιώργο. Εσείς πρέπει να τα δείτε αυτά. Okay, για μένα, εγώ διαφώνησα από την πρώτη στιγμή που έπρεπε να μπει ο Δημήτρης στο 16. Δεν πιστεύω ότι κανείς από εσάς θέλει να είναι άδικος. Όχι, ούτε καθόλου. Δεν θέλω να πιστεύω ότι εκ γνώσης σας είστε άδικοι με κάποιον. Κάνω λάθος. Μα δεν μπορούμε να ακούμε ένα τραγούδι εκτός τόνου και να λέμε ένα τρίχιας. Αρέσει η Κατερίνα, δηλαδή, ώρες, ώρες, δηλαδή. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο σε ενοχλεί, το δεν είναι τονικά σωστό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καμιά φορά δεν έχει σχέση ο τόνος, έχει σχέση το συνέστημα. Παιδί μου, τραγουδιστικό. Και φαίνεται ότι όλοι εδώ μέσα... Τραγουδιστικό σοου, δεν είσαι σε άλλο σοου. Συμφωνώ απόλυτα. Τότε πηγαίνετε και οι δύο στο top model, παιδιά, προφανώς. Που δεν χρειάζεται να τραγουδάνε. Πηγαίνετε και οι δύο, μια χαρά. Okay. Θα φέρουμε εδώ την Τζέννη, μια χαρά. Okay. Εσύ είναι το μόνο που θα πας. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος από εσάς εθελημένα μπορεί να γίνεται άδικος. Νομίζω ότι ο καθένας λέει την άποψή του και πιστεύει αυτά που λέει. Νίκο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, καταρχήν πήρες το βάπτισμα. Είδες ότι μπορεί να πεις κάτι στο βίντεο και μετά να το κόψουν και να το ράψουν και να αλλοιωθεί εντελώς. Ένα. Σου έγινε αυτό λοιπόν μάθημα. Σήμερα, έτσι όπως σε άκουσα να τραγουδάς, ήταν αυτό ακριβώς που σου έλεγα τόσες εβδομάδες. Έγινες καλλιτέχνης. Ανατρίχιασα. Ήσουν εξαιρετικός. Καλά κουφός. Μπορεί να κάνεις και λαθάκια, αλλά ήσουν μέσα στο συνέστημα. Το τραγούδι δεν το αντέγραψες καθόλου.
ήταν δικό σου, οι κινήσεις σου, το βλέμμα σου ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Έγινες καλλιτέχνης. Η καλύτερη σου εμφάνιση. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεσαι έξαλλος. Έγινε καλλιτέχνης. Είστε τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι... Να καταλάβω τις μεγάλες... ανακοινώσεις αυτές του. Έγινες καλλιτέχνης. Γιατί. Γιατί έγινε καλλιτέχνης ο Δημήτρης τώρα. Είστε τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι... Όχι να καταλάβω. Χωρίς να κρίνω ένας τύπος. Είστε τέσσερις... Κατένα, επέτρεψέ μου. Είστε τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι δεν είστε τυχαία εδώ που βρίσκεστε. Και είστε υπεύθυνοι για αυτά που...